Η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν χωρίς διαβατήρια. Αυτό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις χώρες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη ζώνη ελεύθερων ταξιδιών. Και οι τρεις, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία, είναι έτοιμες να ενταχθούν στη Σέγγεν και τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία έχουν προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια διερευνητική αποστολή σε εθελοντική βάση, όπου συμμετείχαν 17 κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες μας. Και φυσικά και η Επιτροπή. Και αυτή η διερευνητική αποστολή διερευνούσε λεπτομέρειες και στις δύο χώρες και διαπίστωσαν ότι ναι, είναι έτοιμες. Και πραγματικά έχουν αυξήσει το επίπεδο του τρόπου αντιμετώπισης και του τρόπου με τον οποίο πληρούν τα κριτήρια Σέγγεν. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν ενισχυμένη διαχείριση των συνόρων και βελτιωμένη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ολλανδίας, ανησυχούν για την ασφάλεια και το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει επίσης το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, στην προκειμένη περίπτωση μέσω της οδού των Δυτικών Βαλκανίων, έναν από τους κύριους δρόμους για παράνομες εισόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Ευρωπαία Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων λέει ότι αυτό δεν είναι θέμα. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη αυτών των τριών χωρών εκτός της ζώνης Σέγγεν δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Μήπως στάθηκε ικανό να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό παράτυπων αφίξεων μέσω των διαδρομών των Δυτικών Βαλκανίων? Υπάρχουν μέτρα απαραίτητα? Εκεί έχουμε φτάσει στη Δύση. Οι Βαλκάνοι ετεύνη ευθυγραμμιστούν με την πολιτική μας για τις θεωρήσεις και ήδη βλέπουμε τη Σερβία να αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτήν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο, όπου όλες θα πρέπει να συμφωνήσουν εάν η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία πρέπει να ενταχθούν στη Σέγγεν. Η ζώνη χωρίς διαβατήρια περιλαμβάνει 26 χώρες και είναι η μεγαλύτερη περιοχή χωρίς σύνορα στον κόσμο που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και ανθρώπων.